Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα 18 Μαρτίου 9 και 4 και αποφάσισα ότι θα κάνω διατροφή γιατί δεν γίνεται άλλο παιδιά άλλο αυτή η καταστασούλα. Βασικά θα σας πω, εγώ έκανα διατροφή από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο και είχα χάσει 10 κιλά. Μετά το Δεκέμβριο, επειδή δεν έχω ξανακάνει διατροφή, αλλά πρέπει να χαθούν κάποια κιλά. Μαζί θα τα χάσουμε αυτά τα κιλά. Παιδιά, πρέπει να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, αποφάσισα ότι κάθε μέρα εγώ τώρα θα κάνω κάποιο είδος γυμναστικής. Θες να είναι γυμναστήριο, θες να είναι box, θες να είναι χορός, θες να είναι... Κάτι θα κάνω, κάθε μέρα. Το μυστικό διατροφής, το που ξυπνήσετε πριν φάτε, να πιείτε ένα μπουκάλι νερό. Όχι, να πιείτε νερό. Για να καθαρίσει το μέσα σας και να είστε έτοιμοι, δεν ξέρω γιατί. Έχω πριστεί ή απλά πληρώνω τα φρύδια. Έχω πριστεί, με βλέπετε. I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time. Ήρθα τώρα στο κηλικείο. Δήμητρα. Δεκάρου. Πες πόσο καλός είμαι στη διατροφή. Πάρα πολύ καλός. Το καλύτερο αγόρι και κρατάς τα πάντα. Ευχαριστώ. Έχω φάει εγώ ποτέ τυρόπιτες και τέτοια. Μπορούν την έχεις φάει. Πολύ παλιά. Μαύρη. Πολύ παλιά. Ναι, ναι, εντάξει. Και τώρα θα πάρω ένα... Θα είναι μιλαράκι το αγόρι. Ένα μιλαράκι και ένα τοστ. Μόνο μεγαλοπούλα. Όχι, γιατί δεν κάνει στη διατροφή. Δεν λες ψέματα. Δεν κάνει ρε το τυρί. Εν τω μεταξύ. Αυτό το τόστ δεν έχει καθόλου γεύση, είναι λες και τρως σακούλα. Γιατί δεν τρως τη σακούλα και κάθε σκουλά. Καλύτερα, γιατί είναι μαύρο ψωμί, μόνο γαλοπούλα. Αυτή η διατροφή που λες, ναι. Να στα πω και σε ένα, να τα πω και εδώ. Θέλε πέστε μου γιατί πρέπει να κάνω bikini body. Ανά 3 με 5 ώρες να τρως κάτι. Α, μ' αρέσει. Θα φάω όχι ό,τι θες. Θα φάω ένα ντόνατς. Μετά μία πίτσα. Όχι. Αν σε δω να κλαις, θα φαντάρεις ποτέ να κλαις. Θα σου πω, θα έχεις όμως υπέροχο body. Summer body και θα σκάσουμε όλοι στο Instagram που θα βλέπουμε τους κοιλιακούς. Καλά, αν εγώ είχα ωραίο σώμα με κοιλιακούς, δεν θα έφορωσα μπλουζ, αλήθεια. Το έχω πει, θα βγει μόνο συνέχεια γυμνός. Και... Ούτε στο Instagram, καλά. Δηλαδή όλους εδώ, αυτούς που βλέπω. Δουλειά. Όχι. Τόπλες. Όλοι τόπλες θα έρθουμε. Και πήρα και μια Cola Light. Σε αυτή not sponsored, but husband should be. 26 Απριλίου πρέπει να έχω χάσει 7 κιλά. Okay. Δεν έχω ζυγιστεί, αλλά νομίζω ότι είμαι γύρω στο 86 και θέλω να πάω 80. Ναι. Και έχω πει... Και να κυκλοφορείς τόπλες. Και έχω πει... και έχω πει ότι θέλω κάθε μέρα να κάνω κάτι που να έχει με τη γυμναστική να κάνει. Η ημέρα συνεχίζεται. Η ώρα είναι 8:30. Στο ενδιάμεσο έφεγα απλά 2 αμύγδαλα, γιατί 3 με 5 ώρες πρέπει να τρως. Αλλά αν δεν έχεις κάτι αυτά, τρως 2 αμύγδαλα για να κάνει ο μεταβολισμός σου, καταλαβαίνεις. Και τώρα θα φάω μπιφτέκια, τα οποία δεν είναι μέσα με ψωμί, είναι με βρώμη. Και αρακά και καρότο. Έχω και το νεράκι μου εδώ. Δεν έχω πιει 3 λίτρα, αλλά έχω ένα το έχω πιει. Α, δεν πήγα σήμερα να κάνω κάτι με τη γυμναστική, γιατί φύγαμε από τη δουλειά 8 η ώρα, άρα δεν υπήρχε χρόνος. Οπότε σήμερα το ξεκίνησα, σήμερα δεν τα κατάφερα. Τέλεια. Είναι
11 και 10. Ρέπει να ω πάρα πολύ. Είναι η πρώτη μέρα διατροφής μετά από αρκετό καιρό που την έχω κάνει, όντως την έχω κάνει σοβαρά. Αλλά πεινάω. Ξέρεις τι θα ήθελα αυτή τη στιγμή? Ένα προφιτερόλ. Αλλά όχι. I'm trying. Γεια σας, τι γίνεται? Σήμερα είναι Τρίτη. Δεν σας έχω βλογκάρει καθόλου γιατί ξύπνησα το πρωί. Φέγα απλά ένα toast, τίποτα άλλο. Και πήρα φαΐ από το σπίτι, το οποίο είναι αυτό το όχι ωραίο πράγμα. Είναι κολοκυθάκια. Πού είναι το, εδώ? Πώς λέγεται αυτό, μοσχαράκι? Μοσχάρι. Είμαστε στην κουζίνα εδώ στη δουλειά. Δείξε τι τρώω, γιατί θα είναι πρώτα παγκόσμια και τελευταία. Βάσκα, εσύ πιστεύεις ότι σήμερα έχεις πάρει κάτι διαιτητικό? Έχεις πάρει σίζαρ με τυριά, κουρουτών και σος. Αυτό είναι διαιτητικό. Αυτό δεν είναι διαιτητικό. Πράσινο. Όχι, όχι. Κοτόπουλο. Η σος εδώ που είναι, είναι σος με λίγο σαλάτα. Είναι ο μιμετός μου που θα το παρήσω. Εσύ το κατάφερες αυτό να φάω σαλάτα, λες και είμαι άρρωστη. Ναι, το λες ότι, ότι έκανες επίτευγμα. Ότι καλά τα κατάφερες και τρως σαλάτα, σίζες με σως. Και τι έτσι στιγμή θα τη φάω? Πες μας τι άλλο έφαγες. Επίσης, όχι, έφαγα ένα τόσο πριν, πριν 3 ώρες δηλαδή. Τώρα θα φάω αυτό, μετά θα φάω 2 μύθυλα και μετά 7 η ώρα τι έχω? Γυμναστική. Βεβαίως. Beach body, bitches. Μόλις τελείωσα τη γυμναστική. Αυτοί εδώ κάνουν κάτι πράγματα το οποίο εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ ποτέ. Ο Βασίλης. Φταίει για όλα αυτά. Βασίλη, χάρηκα ρε, τα λέμε το καλοκαίρι. Άντε, γεια. Να είσαι καλά. Αχ, καλησπέρα. Είμαστε εδώ κλασικά στην κουζίνα. Χθες το βράδυ, γιατί δεν σας έριξα πολύ από το γυμναστήριο, γιατί είχε κλείσει το κινητό μου από μπαταρία και μετά το φόρτιζα. Πήγα, όχι, μα τους έβγαλα. Πήγες, είδα story. Οπότε σας έβγαλα λίγο στο τέλος. Θα σας δείξω εγώ το working τέτοιο μου, πώς λέγεται? Το workout. Το workout μου. Yeah. Το everyday workout μου. Και μετά το βράδυ έφαγα μόνο 2 αμύγδαλα. Εδώ η Βάσκια συνεχίζει τη διατροφή. Με μια κουράδα. Έπεσε σε κουράδα. Ναι, Βάσκια, αυτό δεν είναι διατροφή, sorry. Εμένα στόχος είναι τα λεφτά. Και να κάνω και six-pack. Δεν είναι κακό να έχεις όνειρα. Μέχρι τέλη Απριλίου του 2020. 20. Πολύ αισιόδοξο το βιβλικό. Και σήμερα το πρωί έφαγα κλασικά το toast μου. Ήπια τον καφέ μου χωρίς ζάχαρη, με ζαχαρίνη, γιατί έτσι πρέπει. Και τώρα έχω πάρει μία σαλάτα, η οποία είναι με λάχανο καρότο, τα κρουτών θα τα βγάλω, ελιές και μπαλσάμικο. Διατροφάρα. Ναι. Η Βάσκα πάλι πιστεύει ότι κάνει διατροφή τρώγοντας σίζαρς. Ας την ενημερώσει κάποιος ότι Βάσκια μου δεν κάνεις διατροφή. Γράψτε στα σχόλια αν το να τρως ράτα σίζερς βοηθάει από το να φας μια πίτσα, ένα σουβλάκι. Α, συγκριτικά με το σουβλάκι κάνεις δίαιτα από τη διατροφή. Άρα, μπράβο μου. Συγκριτικά με τη διατροφή γενικά, όχι. Αυτό λέγεται sadness, misery. Αν η μιζέρια είχε πρόσωπο θα ήταν αυτό. Αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα κάτι σημαίνω. Καλά, αυτό σίγουρα. Γεια σας. Είναι πια βράδυ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, τώρα έχω έρθει να πάω, πεινάω πάρα πολύ. Πεινάω αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Και έχω τώρα... Έχω... Mama's Tappers, παντζάρια ή σαλάτα
με μπιφτέκια. Γενικά αυτή η διατροφή δεν έχει πάρα πολλές επιλογές, όπως έχετε καταλάβει. Είναι ή σαλάτα με μπιφτέκια ή σαλάτα με κοτόπουλο. Γενικά κάτι σε σαλατικό και κάτι σε πρωτεΐνη. Το ονομάζω τηγανητή πατάτα και το τρώω. Πω. Να είχαμε τώρα τηγανητές πατάτες, ε. Ήταν φανταστικό. Πατάτες τηγανητές με τυρί. Ιδανικά θα ήθελα όλη μέρα να τρώω και μόνο junk food. Δηλαδή αν μπορούσα να τρώω μόνο McDonald's, not sponsored, unfortunately, αλλά αν μπορούσα να τρώω μόνο McDonald's. Έχω κάτι φίλους που τους είναι εύκολο, δηλαδή είναι μέσα τους το να κάνουν διατροφή, να κάνουν γυμναστική, να. Σε εμάς τους υπόλοιπους, γιατί δεν είναι. Καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα. Εν τω μεταξύ το vlog είναι το ίδιο, απλά αλλάζω μπλουζάκια. Γιατί και το φαγητό είναι ίδιο. Ξέχασα να πάρω φαγητό από το σπίτι, ενώ είχα τα μπιφτέκια που είχαμε πει χθες και τα λοιπά, και δεν τα πήρα, το ξέχασα. Το μαλλί μου. Κλασικά η Βάση. Α, και εγώ εδώ. Κλασικά πήγαμε στο κηλικείο, θα φάω μόνο εγώ γιατί η Βάση που είναι. Εγώ κάνω όντως διατροφή. Πού είναι η σαλάτα σου, η διαιτητική. Κάνω όντως διατροφή και σήμερα είναι μόνο detox day και. Τι φάει μόνο. Μόνο πίνω. Μπύρες, ουίσκια. Α, δεν θα φάω. Είναι 7.30 ώρα το απόγευμα. Μόλις μπήκα σπίτι και θα φάω τώρα εδώ 2 αμύγδαλα. Ένα. Θα σου πω κάτι. Φάω άλλα 2. Πεινάω. Βάλε πόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανη. Ναι, θα το κάψουμε. 4 αμύγδαλα σύνολο. Θα ντυθώ και θα πάω γυμναστήριο! Θα πάω γυμναστήριο. Θα πάω. Δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα. Αν καταφέρω και πάω μέσα στο Σαββατοκύριακο άλλη μία φορά, 3 φορές δηλαδή, θα είμαι super excited. Ο Βασίλης μόνιμα χαρούμενος και χαιρετάει. Κανείς άλλος δεν είναι χαρούμενος, παιδιά, αλήθεια. Το εννοώ, νομίζω ότι θα πεθάνω. Τι να κάνουμε? Θέλω υλικό για τη μήνυση, γι' αυτό. Παιδιά, αλήθεια τώρα, αλήθεια. Θέλω να μου πείτε, εσείς που κάνετε γυμναστική, αν μετά τη γυμναστική νιώθετε κι εσείς αυτό το συναίσθημα του. Μόλις τελείωσα το μπάνιο, παιδιά, αλήθεια, δεν υπάρχει η κούραση. Πεινάω. Θέλω να φάω πάρα πολύ. Ιδανικά, όπα μπράτσο. Μόνος μου. Θέλω να φάω τώρα ιδανικά. Θα σου πω, ξέρεις τι θα ήθελα ιδανικά. Να παραγγείλω Pizza Hut. Not sponsored, αλλά θα ήθελα να παραγγείλω Pizza Hut Philadelphia Crust. Πίτσα με Philadelphia Crust, με στη ζύμη, ξέρεις. Πολλά, όλα τα είδη τυριού, φρέσκια ντομάτα, και το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο είναι τα φιλετάκια κοτόπουλο που τα έχουν μέσα σε barbecue sauce. Αυτό θα ήθελα να φάω. Ξέρεις, θα φάω ανταυτού μια σαλάτα. Πρωτότυπο. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις.
Άλλοι κλαίνε κι άλλοι γελάνε. Δηλαδή. Άρα είναι sugar free, δεν έχει ζάχαρη. Είναι με κρότα, τσία, cranberries, digestive sugar free σταφίδες. Και πάλι εδώ στο κλασικό. Τι θα φας σήμερα? Σήμερα θα φάω ντάκο που, okay, πριν, before you judge, ντάκο, θα φάω ντάκο. Ναι. Α, γιατί θέλω κάτι να με κρατήσει, γιατί μετά θα πάω γυμναστήριο. Κλασικά Cola Light, not sponsored. Άστε και εκεί, παίρνει τον ντάκο και τη ζητά. Α, Chloe Kardashian το κάνει αυτό. Όντω. Ναι, όλε οι Kardashian πριν φάνε τη σαλάτα του, την κουνάνε. Καλά, εδώ θα σα βάλω τώρα, θα παίξει το πιο. Η ζωή μας. Το πιο. Το αγαπημένο μου βίντεο όλων των εποχών. Αν είχε άμα τραπεί ζωή μα, θα ήταν. Αυτό. Λοιπόν, και τώρα φίλες και φίλοι όλων των ειδών. Παίρνουμε τη σαλάτα από το κηλικείο, ζητάμε να μας βάλουν αυτή το μπαλσάμικο γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Too rich to care. Και ερχόμαστε εδώ, την κάνουμε σαν εμετό. Τέλειο. Τι συζητάμε στα movement, δεν έχω κάνει ποτέ! Λοιπόν, συζητάμε κάτι πολύ hot. Αυτή τη στιγμή πολύ hot, τι πιστεύεις ότι είναι πέρα από μένα σε αυτό το δωμάτιο? Κάτι πολύ hot είναι επικαιρότητα. Ναι. Μπορούμε να πούμε για το trailer Keeping Up with the Kardashians. Παιδιά, στο καινούργιο Keeping Up with the Kardashians γίνεται ο κακός ο χαμός. Έχει το θέμα με τη Jordyn και θα μου πεις ποια είναι η Jordyn. Αν ρωτήσεις ποια είναι η Jordyn, πέρασε έξω από αυτό το κανάλι. Είπε ότι απλά θελήθηκαν. Ποιος το πιστεύει, γιατί εγώ δεν το πιστεύω. Η άλλη πλευρά τι λέει. Ο Τρίστιαν. Η Κάλλη, μετά έγινε χαμός. Βγήκε ότι πέγινε το ακατονόμαστο. Σεξ μισοντιμένη γιατί είναι από πουριτανή οικογένεια. Μετά όπως καταλαβαίνετε έγινε χαμός, τη σβήσαν όλες οι αδερφές Καρντάσιαν γιατί είναι μία γροθιά ενωμένη. Βάλανε, έβαλε το κραγιόν της, το Jordyn, στο Kylie Cosmetics, το έβαλε σε προσφορά. Έχω αργήσει 50 λεπτά στο γυμναστήριο, περνάμε τέλεια. Come with me για να την βρεις, αν γλεντήσουμε together. Είναι δυνατόν να κάνω 20 λεπτά ένα παρκάρο? Σου ετοιμάζω πάρκινγκ υπόγειο και όλα για να μην έχετε τα αμάξια. Εδώ εδώ απ' έξω. Εδώ απ' έξω, εδώ απ' έξω. Όλα καλά. Δεν άργησα πολύ. Καθόλου, τέλειο. Βάλω το τζιν, βάλω φόρμα. Έβαλα φόρμα, αλλά είχα ξεχάσει ότι φοράω μοβ μπλούζα και τώρα είμαι μοβ μοβ λάθος. Από μένα είναι όχι. Σωστό. Θα πεθάνουμε εδώ, θα πεθάνουμε εδώ. Μέχρι να είδα. Σαγόνες. Δεν ξέραν τι σημαίνει τίποτα από όλα αυτά. Εγκυδρώνουμε τη φανέλα, ρε. Μετά το γυμναστήριο ήρθα, πήγα και ένα μπάνιο πάρα πολύ γρήγορα. Τι φάγατε? Red Velvet. Εγώ έφαγα ένα skillet cookie. Αυτή εδώ έφαγε από το skillet cookie μου και από το red velvet γιατί είναι μια φτωχάλα. Αυτός πήρε ένα red velvet και αυτός εδώ θα πάω έχει σαλάτα. Διαιτητικά πράγματα όπως και έπρεπε να έχω πάρει κι εγώ. Μια τρομερή σαλάτα που είναι διαιτητική και ας μη φαίνεται. Έχει ντομάτα, μαρούλι, γιαούρτι, το κοτόπουλο. Μίλησέ μας. Είναι στο φούρνο. Θέλω να μου πείτε πόσο δυνατός είμαι μέσα μου που δεν τρώω αυτά εδώ που υπάρχουν, που εντωμεταξύ κάνω stalking σε κάτι δίπλα ανθρώπους, αλλά τι είναι αυτό? Η κρίσιμη στιγμή έφτασε. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα όλο αυτό το πράγμα, θα το συνεχίσω. Ήμουνα 85,5, 86, κάπου εκεί.
Είστε έτοιμοι? Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Τι χαλάσαι στη χαρτιά? Δεν έχω χάσει ούτε γραμμάριο, δεν είναι. Συγγνώμη. Έκανα όλα αυτά και δεν έχασα γραμμάριο. Πάνω φάω πίτσα.